Θυμάμαι, στα σελίδα 54, είναι από το βιβλίο Έξοδος, Β' κεφάλαιο και 23 εδάφιο. Β' 23, σελίς 54, βιβλίο Έξοδος. Μετά δε πολύ καιρόν ετελεύτησεν ο βασιλεύς της Αιγύπτου και κατεστέναξαν οι Ισραήλ δια την δουλείαν και ανεβόησαν και η βοή αυτών ανέβη προς τον Θεόν εξαιτίας της δουλείας. Και σήκουσεν ο Θεός των στεναγμών αυτών και ενεθυμήθη ο Θεός τη διαθήκη αυτού την προς τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και επέβλεψεν ο Θεός επί τους Ιούς οι Ισραήλ και ελέησεν αυτούς ο Θεός. Ο δε Μωυσής έβοσκε τα πρόβατα του Ιωθώρ, πενθερού αυτού, ιερέως της Μαδιάμ, και έφερε τα πρόβατα εις το όπισθεν μέρος της ερήμου, και ήλθεν εις το όρος του Θεού το Χορίβ. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου, εμφλογή πυρός εν μέσω της βάτου, και είδε και ειδού η βάτος εκέετο υπό του πυρός, και η βάτος δέκατε καιέτο. Και είπεν ο Μωυσής, ας στρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα τούτο θαύμα, θέαμα, γιατί η βάτος δεν κατακαίεται. Και ως είδεν ο Κύριος τον Μωυσήν ότι έστρεψεν να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου και είπε, «Μωυσή, Μωυσή, ο δε είπεν ειδού εγώ». Και είπε, «Μη πλησιάζεις εδώ, λύσον τα υποδήματά σου εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι γη Αγία». Και είπε προς αυτόν, «Εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Έκρυψε δε το πρόσωπον αυτού ο Μωυσής, διότι εφοβήτω να εμβλέψεις τον Θεόν». Και είπε ο Κύριος, «Είδον την ταλαιπωρία του λαού μου του εν Αιγύπτο και ήκουσα την κραυγή αυτών εξαιτίας των έργων διωκτών αυτών. Διότι γνώρισα την οδύνην αυτών και κατέβην δια να ελευθερώσω αυτούς εκ της χειρός των Αιγυπτίων και να αναβιβάσω αυτούς εκ της γης εκείνης εις την καλήν και ευρύχωρον εις γην ρέουσαν γάλα και μέλι στον τόπον των Χαναναίων και Χεταίων και Αμοραίων και Φερεζαίων και Εβαίων και Ιεβουσαίων. Και τώρα ειδού η κραυγή των Ιών Ισραήλ ήλθε εις εμέ και είδον έτη την κατάθλιψη με την οποία οι Αιγύπτιοι καταθλίβουσιν αυτούς. Ελθέ λοιπόν τώρα και θέλω σε αποστείλει εις τον Φαραώ και θέλει σε εξαγάγει το λαόν μου τους Ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου. Και απεκρίθη ο Μωυσής προς τον Θεόν, τι είμαι εγώ δια να υπάγω προς τον Φαραώ και να εξαγάγω τους Ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου. Και είπεν ο Θεός, βεβαίως εγώ θέλω είστε μετά σου και τούτο θέλει είστε εις το σημείον ότι εγώ σε απέστειλα, αφού εξαγάγεις το λαόν μου εξ Αιγύπτου, θέλετε λατρεύσει τον Θεόν επί του όρους τούτου. Και είπε ο Μωυσής προς τον Θεόν, ιδού όταν εγώ υπάγω προς τους Ιούς Ισραήλ και είπα προς αυτούς ο Θεός των πατέρων σας με απέστειλε προς εσάς και εκείνοι με ρωτήσω συν τι είναι το όνομα αυτού, τι θέλω είπε προς αυτούς. Και είπε ο Θεός προς τον Μωυσή, εγώ είμαι όν. Και είπεν, ούτω θέλεις πει προς τους Ιούς Ισραήλ, ο Ων με απέστειλε προς εσάς. Και είπεν έτι ο Θεός προς τον Μωυσή, ούτω θέλεις πει προς τους Ιούς Ισραήλ, Κύριος ο Θεός των πατέρων σας, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ με απέστειλε προς εσάς. Τούτο θέλει είστε το όνομά μου στον αιώνα και τούτο το μνημόσυνόν μου εις γενεάς γενεών. Είπαγε, και σύναξον τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και είπε προς αυτούς, Κύριος ο Θεός των πατέρων σας, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ εφάνισε με, λέγον, επεσκέφθη να λυθώ σε εσάς και τόσα κάμνωσιν εις εσάς εν Αιγύπτο. Και είπα, θέλω σας αναβιβάσει εκ της ταλαιπωρίας των Αιγυπτίων εις την γη των Χαναναίων και Χεταίων και Αμοραίων και Φερεζαίων και Εβαίων και Ιεβουσαίων εις γην ρέουσα γάλα και μέλι. Και θέλουσιν υπακούσεις την φωνή σου και θέλεις υπάγει εσύ και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ προς τον βασιλέα της Αιγύπτου και θέλετε υπή προς αυτόν. Κύριος ο Θεός των Εβραίων συνείδησεν ημάς. Τώρα λοιπόν άφες να υπάγομεν οδόν τριών ημερών εις την έρημον για να προσφέρομεν θυσίαν εις Κύριον των Θεών ημών. Εγώ δε εξεύρω
ότι δε θέλει σας αφήσει ο βασιλεύς Αιγύπτου να υπάγεται ημί διαχειρός κρατεάς. Και εκτείνες τη χείρα μου, θέλω πατάξει την Αίγυπτον με πάντα τα θαυμάσια μου τα οποία θέλω κάμει εν μέσω αυτής και μετά τα αυτά θέλει σας εξαποστείλει. Και θέλω δώσει χάρη στο λαό μου έμπροσθεν των Αιγυπτίων και όταν αναχωρείτε, δε θέλετε να χωρίσει καινή, αλλά πάσα γηνή θέλει ζητήσει παρά της γείτονος αυτής και παρά της συγκατοίκου αυτής σκεύει αργυρά και σκεύει χρυσά και ενδύματα και θέλετε επιθέσει αυτά επί τους ιούς σας και επί τα στιγατέρα σας και θέλετε γυμνώσει τους Αιγυπτίους. Απεκρίθη δε ο Μωυσής και είπε, αλλά ιδού δε θέλουσι πιστεύσει σε μέ, ουδέ θέλουσιν εισακούσεις εις την φωνή μου, διότι θέλουσι πει, δεν εφάνισε ο Κύριος. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, τι είναι τούτο εν τη χειρί σου, ο δε είπε ράβδος. Και είπε, ρίψον αυτήν κατά γης. Και έριψεν αυτήν κατά γης και έγινε όφης. Και έφυγε ο Μωυσής αμπέμπροσθεν αυτού. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, έκτινον τη χείρα σου και πιάσον αυτόν τον όφην από τη ουράς. Και εκτείνας την χείρα αυτού επίασε αυτόν και έγινε ράβδος εν τη χειρή αυτού. Για να πιστεύσω εσύ ότι εφάνισε Κύριος ο Θεός των πατέρων αυτών, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Και είπεν, έτι προς αυτόν Κύριος, βάλε τώρα την χείρα σου εις τον κόλπον σου και έβαλε την χείρα αυτού εις τον κόλπον αυτού και όταν εξήγαγε αυτήν ειδού η χείρα αυτού ή το αυτού λεπρά ως χιόν. Και είπε, βάλε πάλι τη χείρα σου εις τον κόλπο σου και έβαλε τη χείρα αυτού εις τον κόλπον αυτού και όταν εξήγαγε αυτήν εκ του κόλπου αυτού ειδού απεκατεστάθη αυτού η σάρξ καθώς η σάρξ αυτού. Εάν δε, είπε ο Κύριος, δεν πιστεύσωσιν εισέ μη δε εισακούσον εις την φωνή του σημείου του πρώτου, θέλουσιν πιστεύσεις στη φωνή του σημείου του δευτέρου. Εάν δε, δεν πιστεύσωσι και στα δύο ταύτα σημεία μη δε εισακούσεις τη φωνή σου, θέλεις λάβει εκ του ύδατος του ποταμού και θέλει σχίσει αυτό επί της ξηράς και το ύδωρο το οποίο θέλει λάβει εκ του ποταμού θέλει γίνει αίμα επί της ξηράς. Αμήν. Ο λαός Ισραήλ πλέον καταθλίβεται στην Αίγυπτο. Ο δε Μωυσής, τον οποίον ο Θεός έσωσε δια της πίστεως της μητρός του και τον οδήγησε ο Θεός να γίνει υιός της θυγατρός του Φαραώ, στα 40 του χρόνια με αποκάλυψη Θεού ήξερε ότι αυτός θα είναι ο άνθρωπος τον οποίο θα χρησιμοποιήσει ο Θεός για να ελευθερώσει το λαό του, γι' αυτό και έφυγε από το παλάτι του Φαραώ, αλλά με έκπληξη όταν στάθηκε ανάμεσα στα αδέλφια του διεπίστωσε ότι οι αδελφοί του τον απέρριψαν, δεν τον ήθελαν και μάλιστα είπαν ποιος σε κατέστησε δικαστή και κριτή ανάμεσά μας. Και απογοητευμένος από την απόρριψη του λαού Ισραήλ, γιατί νόμιζε ότι και αυτοί ξέρανε αυτό που ο Θεός του είχε αποκαλύψει, ότι δια της χειρός του θα ελευθέρωνε ο Θεός τον λαό Ισραήλ, έφυγε στην γη Μαδιάμ μόνος του απελπισμένος και εκεί βρήκε μία οικογένεια σαν καταφύγιο που τον δέχτηκαν, τον Ιωθόρ, ο οποίος μάλιστα του έδωσε και για γυναίκα του τη Σεπφόρα. Τα χρόνια όμως πέρασαν, 40 χρόνια. Ο Φαραώ, ο οποίος ήθελε και να σκοτώσει τον Μωυσή, δηλαδή ο πατέρας της θυγατρός του Φαραώ που υιοθέτησε τον Μωυσή, πέθανε και ο καινούριος Φαραώ, χειρότερος από τον πρώτο, κατέθλιψε σφόδρα το λαό Ισραήλ, ώστε ο λαός Ισραήλ έκραξε στο Θεό, ανεβόησε στο Θεό στην περίοδο της θλίψης του και δεν υπάρχει άνθρωπος που να κράξει στο Θεό και ο Θεός να μην τον ακούσει. Και ο Θεός άκουσε την προσευχή τους
και αποφάσισε ότι ήλθε ο καιρός να ελευθερωθεί ο λαός Ισραήλ. Γι' αυτό και αποφάσισε να επισκεφθεί, όπως είχε υποσχεθεί, τον Μωυσή. Ο Μωυσής πλέον είναι 80 ετών και λέει η Γραφή ότι στα 80 του χρόνια έβοσκε τα πρόβατα του πεθερού του Ιωθώρ, που ήταν ιερεύς στη Μαδιάν. 40 χρόνια στη Μαδιάν και δεν κατάφερε να έχει ούτε ένα δικό του πρόβατο. Θα έλεγε κανείς, από τη στιγμή που αποφάσισε να εγκαταλείψει την Αίγυπτο και την εγκατέλειψε διαπίστεως, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, αρνηθείς να λέγεται Υιός της θυγατρός του Φαραώ, αλλά πρόκρινε μάλλον να κακουχείται με τον λαό του Θεού παρά να έχει πρόσχερον απόλαυση αμαρτίας στο παλάτι του Φαραώ, καθώς έκρινε ότι ο ονειδισμός του Χριστού είναι μεγαλύτερος πλούτος παρά η θησαυρή της Αιγύπτου, από τότε που πήρε αυτή την απόφαση όλα χάλασαν στη ζωή του. Βγήκε έξω στο λαό Ισραήλ, τον απέρριψαν, βρέθηκε μόνος του, χωρίς τίποτα, στη γη Μαδιάμ. Τον περισυνέλεξε ο Ιωθώρ, τον άφησε στο σπίτι του, ευχαριστιότανε να είναι με τον πεθερό του στη γη Μαδιάμ, καθώς ήταν και ιερεύς στη Μαδιάμ, αλλά καμία προκοπή. Φάνηκε δηλαδή, και δεν μπορούσε να φανεί αλλιώς, ότι ο Θεός τον εγκατέλειψε. Και πολλές φορές στη ζωή μας μοιάζει ο Θεός να μας έχει εγκαταλείψει. Να μην βλέπουμε πουθενά και καθόλου και τίποτα το χέρι του Θεού, τη βοήθεια του Θεού. Όμως αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, η εκπαιδευτική σιωπή του Θεού. Δηλαδή κάποτε στη ζωή μας ο Θεός μας μιλάει για να μας ενισχύσει, να μας αυξήσει την πίστη, να μας στερεώσει. Κάποτε όμως σωπαίνει, γιατί πρέπει να αυξηθούμε στην υπομονή. Δεν είναι εύκολο να θέλεις να σου μιλήσει ο Θεός και να μην έρχεται, να περιμένεις να σου μιλήσει ο Θεός και ο Θεός να αρνείται πεισματωδώς να σου μιλήσει, να σε επισκεφθεί, να κάνει κάτι τέλος πάντων. Όμως αυτή, επαναλαμβάνω, η εκπαίδευση της σιωπής του Θεού είναι προήμιο της μεγάλης ευλογίας και της δόξας του Θεού. Ο Μωυσής εκπαιδεύθηκε σε όλους, σε όλη τη σοφία της Αιγύπτου, και τώρα πρέπει να εκπαιδευθεί σε όλη τη σοφία της απομόνωσης, της απομάκρυνσης και της ερήμου. Η έρημος είναι ο καλύτερος εκπαιδευτής του Θεού. Η μοναξιά. Και τώρα τι γίνεται? Μόνος μου, όπου και να πάω δεν βλέπω κανένα αποτέλεσμα, ό,τι και να κάνω δεν βλέπω ανταπόκριση από το Θεό, όσο και να προσεύχομαι δεν απαντάει ο Θεός. Και τώρα τι κάνω και ποια είναι η απάντηση του Θεού? Χρειάζεσαι υπομονή. Και η υπομονή θα πρέπει να έχει τον αγώνα σου να κάνεις το θέλημα του Θεού, για να απολαύσεις την επαγγελία του Θεού. Και όσο κάνεις υπομονή χωρίς να αγωνίζεσαι στο να κάνεις το θέλημα του Θεού, τόσο θα αργεί ο Θεός να σε επισκεφθεί. Η ελπίδα μας
είναι η πίστη μας πρώτα ότι μας αγαπάει ο Θεός. Γιατί αν λείψει αυτή η πίστη ότι ο Θεός με αγαπάει όσα λάθη και να έχω κάνει, τότε δεν μπορείς να έχεις και ελπίδα στο Θεό. Και αν δεν έχεις ελπίδα στο Θεό, τότε δεν μπορεί ο Θεός να σε ευλογήσει. Γιατί μόνο ο ελπίζων στον Κύριο απολαμβάνει την ιδιαίτερη ευλογία του Θεού. Αγαπημένα μου αδέλφια, χρειαζόμαστε τις έσχατες ημέρες ακόμη περισσότερο την υπομονή του Θεού. Όλο και περισσότερο την υπομονή του Θεού. Και δεν είναι αυτό μία απλή σκέψη. Ο Λόγος του Θεού μας λέγει «Ο υπομείνας έως τέλους θα σωθεί». Χρειαζόμαστε λοιπόν την υπομονή του Θεού, γιατί δια της υπομονής θα κερδίσουμε τις ψυχές μας. Και είναι ανάγκη να αποδεχόμεθα τη σιωπή του Θεού κάνοντας υπομονή, ελπίζοντας ότι θα έλθει ο καιρός που ο Θεός θα αλλάξει και θα μεταβάλει τα πάντα. Και ο μόνος ο οποίος ποτέ δεν θα σε απογοητεύσει είναι ο Χριστός. Ποτέ. Και αν αργεί, εξάπαντος θα έρθει. Και είναι γεγραμμένο ότι ο δίκαιος θα ζήσει εκ της πίστεως αυτού. Αλλά είναι ανάγκη να ζητάμε όχι μόνο τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού ταυτόχρονα, πιστεύοντας ότι μόνο εν δικαιοσύνη εργαζόμενη την πίστη μας ο Θεός θα κάνει σωτηρία. Και όταν λέμε σωτηρία εννοούμε κατά πάντα και σε όλα. Και παντού θα κάνει. Πέρασαν λοιπόν 40 χρόνια, ξεχασμένος ο Μωυσής, αποτυχημένος ο Μωυσής, φιλοξενούμενος ο Μωυσής στον Ιωθόρ, βόσκοντας τα πρόβατα, όχι τα δικά του, όπως κάποτε ο Αβραάμ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ που αυξάνονταν, βόσκοντας ξένα πρόβατα, μαθαίνοντας όμως το μεγάλο μάθημα του καλού ποιμένα. Καλός ο ποιμένας είναι καλός όταν βόσκει τα δικά του πρόβατα. Αλλά τώρα ο Μωυσής πρέπει να μάθει να βόσκει τα πρόβατα του πεθερού του σαν να ήταν δικά του. Γιατί ο Θεός έχει πρόθεση να του δώσει πολλά πρόβατα που δεν θα είναι δικά του, θα είναι του Κυρίου, του Θεού, αλλά πρέπει να τα βόσκει σαν να είναι δικά του. Και αυτό χρειάστηκε άλλα τόσα χρόνια όσα έζησε, άλλα 40 χρόνια. Αλλά ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Και ο Θεός αργεί, αλλά δεν ξεχνάει. Και όσο πιο πολύ αργεί, τόσο πιο ένδοξο θα είναι αυτό που θα κάνει. Όσο πιο πολύ αργεί, τόσο πιο πολύ δόκιμος θα κατασταθεί ο άνθρωπος για να μπορέσει να συνεργαστεί ο Θεός με Αυτόν για το ένδοξο έργο Του. Δεν είναι εύκολο αυτό να το μάθεις. Είναι πολύ πιο δύσκολο να το ζήσεις, αλλά είναι πολύ πιο ένδοξο στη συνέχεια να το απολαμβάνεις. Και έτσι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Άκουσε ο Θεός την κραυγή του λαού Ισραήλ. Θυμήθηκε τις υποσχέσεις που είχε δώσει, λέει η Γραφή,
Λες και τις είχε ξεχάσει, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Είχε προφητεύσει στον Αβραάμ ότι για 400 χρόνια, για πολλά χρόνια εν πάση περιπτώσει, θα είναι και στο τέλος μάλιστα κατατεθλιμμένοι στη γη που ο Θεός θα τους πήγαινε. Και τώρα αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση του έργου του Θεού για την ελευθερία του Ισραήλ και για τη χρησιμοποίηση από το Θεό του Μωυσή. Ήλθε ο καιρός να τελειώσει η μοναξιά του Μωυσή και η φύλαξη των προβάτων. Ήρθε ο καιρός να ξεκινήσει ο Θεός ένα μεγάλο έργο που πολλές φορές πιστεύω, διαβάζοντας τη συνέχεια της γραφής, ο Μωυσής θα ήθελε να παρέμενε βοσκός στα πρόβατα του πεθερού του, παρά να είναι ο άνθρωπος τον οποίο ο Θεός χρησιμοποιεί για να οδηγήσει ένα λαό σκλήρο τράχυλο, με πολλά ελαττώματα, άπιστο, για 40 χρόνια ακόμη γύρω-γύρω στην έρημο και να φτάσει έξω από τη γη της επαγγελίας και να μην μπει μέσα. Αδελφοί μου αγαπητοί, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός ό,τι θέλει κάνει. Όπως θέλει το κάνει, αλλά αυτό έκανε το Μωυσή να είναι το σημαντικότερο πρόσωπο στην ιστορία του ευλογημένου στην Παλαιά Διαθήκη λαού του Θεού. Με το Μωυσή ο Θεός μίλαγε πρόσωπο με πρόσωπο, στόμα με στόμα. Και όλα αυτά, πού τα έμαθε ο Μωυσής? Υπομένοντας και βόσκοντας τα πρόβατα του πεθερού του. Γιατί τώρα θα χρειαστεί πιο μεγάλη υπομονή, όχι για να αντέχει τα πρόβατα του πεθερού του, αλλά για να αντέχει τα πρόβατα του Θεού. Πιο μεγάλη υπομονή. Όμως εδώ τώρα είναι η αρχή. Οδηγεί τα βήματά του ο Θεός στο πίσω μέρος της ερήμου, στο όρος του Θεού, το Χορίβ, που είναι το Σινά. Εκεί που σε λίγο, σε λίγες μέρες, σε λίγους μήνες θα ανέβει ο Μωυσής στο όρος και θα συναντήσει τον Θεό και θα του μιλήσει στόμα με στόμα. Και εκεί, καθώς έβοσκε τα πρόβατα, παρακολουθεί και βλέπει μία βάτο να καίγεται και να μην κατακαίγεται, να μην γίνεται στάχτη. Να καίγεται και να παραμένει όπως ήταν. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Γιατί θέλει να προκαλέσει την προσοχή του Μωυσή να κοιτάξει για να του μιλήσει. Και λέει η Γραφή, και ως και είπε ο Μωυσής, αστρέψω να παρατηρήσω το μεγάλο του το θέαμα, γιατί η βάτος δεν καταγέγεται. Και αυτό θέλει ο Θεός, αδερφοί, να στρέφουμε και να παρατηρούμε. Ποιος τυφλός, φωνάζει πολύ αργότερα ο Ισαΐας από το δούλο μου, ποιος κοφός από τον μηνυτή μου, γιατί βλέπει αλλά δεν παρατηρεί. Και ο Θεός θέλει να βλέπουμε και να παρατηρούμε το έργο του για να μπορούμε να το πλησιάζουμε και να μπορεί να μας μιλήσει. Δηλαδή θέλει την προσοχή μας. Δεν θέλει την αδιαφορία μας. Στην αδιαφορία μας ο Θεός δεν μπορεί να κάνει κάτι. Στην προσοχή μας, όταν στρέψουμε την προσοχή μας στο Λόγο του Θεού, παραδείγματος χάρη, τότε ο Λόγος του Θεού θα ζωντανέψει μέσα μας. Γι' αυτό τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ταύτα μελέτα, με προσοχή μελέτα. Για να μένεις αυτά και θα προκόβεις. Την ιδιαίτερη προσοχή σου θέλει ο Θεός στη μελέτη, στην προσευχή, στην εξήτηση, στην εκκλησία. Παραδείγματος χάρη, έρχεσαι στην εκκλησία. Έρχομαι στην εκκλησία.
Κάθομαι, ακούω, σκέφτομαι τα προβλήματα της ζωής μου, τελειώνει και ο Θεός δεν μου έχει μιλήσει και ούτε θα μου μιλήσει. Αν θέλεις να σου μιλήσει ο Θεός, πριν μπεις μέσα θα πεις: Χριστέ μου, φτιάξε την καρδιά μου, ετοίμασέ τη, ετοίμασέ με για να μου μιλήσεις και να σ' ακούσω. Δώσε μου προσοχή για να στρέψω το βλέμμα μου στο λόγο σου. Και ο Θεός κάνει τα πάντα, ομορφαίνει το λόγο του. Λέει πράγματα για να κεντρήσουν το ενδιαφέρον σου. Βάζει φωτιά στη βάτο να καίγεται και για να μην κατακαίγεται. Γιατί θέλει την προσοχή του Μωυσή. Γι' αυτό και ο Χριστός τι λέει: προσέχετε να βλέπετε και να παρατηρείτε. Γιατί αν βλέπετε και δεν παρατηρείτε, κουφός, τυφλός, ούτε θα ακούς ούτε θα βλέπεις το έργο του Θεού, το χέρι του Θεού, την πρόθεση του Θεού, το λόγο του Θεού. Και ιδίως εάν προσέχεις στις δικές σου ενέργειες, στις δικές σου κινήσεις, στις δικές σου σκέψεις, στις δικές σου συζητήσεις, στα δικά σου πράγματα, είτε φυσικά είτε πνευματικά, και δεν κενώσεις τον εαυτό σου από όλα αυτά τα οποία σκέφτεσαι και άλλες φορές σε υψώνουν στην καρδιά σου και άλλες φορές σε απογοητεύουν και άλλες φορές σε λυπούν και άλλες φορές σου δίνουν χαρά. Αν στρέφεις το βλέμμα σου σε αυτά που εσύ λες, αυτά που σκέφτεσαι, αυτά που κάνεις, ποτέ δεν θα ακούσεις τη φωνή του Θεού, ποτέ δεν θα δεις τον εξυπλωμένο βραχίωνα του Θεού. Ο Θεός θέλει να απαρνηθείς τον εαυτό σου, να κενώσεις την καρδιά σου, να κενωθείς, να διάσεις από όλα, στρέφοντας με μεγάλη προσοχή και το βλέμμα σου και την ακοή σου και τη σκέψη σου σε Αυτόν. Δοκιμάστε να προσευχηθείτε με πραγματική εξήτηση, αδειάζοντας τον εαυτό σας από όλα τα αιτήματά σας, αλλά από όλα τα ζητήματά σας, από όλα τα προβλήματά σας, και σταθείτε καινοί μπροστά στο Θεό και θα δείτε πως θα σας γεμίσει ο Θεός με το Λόγο Του και με το Πνεύμα Του. Δεν χρειάζεται να προσεύχεις 150 ώρες και να σκέφτεσαι άλλα πράγματα. Προσευχή σου λίγο, αλλά με άδειο. Πρώτα στομάχι, δηλαδή και με νηστεία, με άδεια καρδιά, που να μην θέλεις τίποτα άλλο παρά μόνο το Χριστό, και με άδειο πνεύμα, που να μην περιμένεις τίποτα άλλο παρά μόνο το Λόγο του Θεού και την επίσκεψη του Θεού. Και θα δεις ένα Θεό πραγματικά αγαθό, μακρόθυμο, πολυέλαιο και παντοδύναμο στη ζωή σου. Τον άδειασε εντελώς ο Θεός τον Μωυσή από τη σοφία του Φαραώ, από τη βεβαιότητα ότι θα με χρησιμοποιήσει ο Θεός, από τον πλούτο και τα παλάτια, από τη δύναμη και τη δόξα, τη σωματική δύναμη. 40 χρονών έλειωνε την πέτρα, παιδευμένος στον πόλεμο, 80 χρονών γεροντάκι. Τον άδειασε ο Θεός χωρίς να έχει τίποτα δικό του, χωρίς να περιμένει τίποτα από κανέναν και χωρίς να ελπίζει πουθενά. Και να, η βάτος καίγεται και δεν γίνεται στάχτη. Το βλέπει αυτό το υπέροχο θέαμα και στρέφει το βλέμμα του να παρατηρήσει. Με έκπληξη, τι είναι αυτό?
Και όταν είδε ο Κύριος το Μωυσή ότι έστρεψε να παρατηρήσει τη βάτο που καίεται, τότε του φώναξε. Μόλις τον είδε ότι παράτησε τα πρόβατα, παράτησε όλα και πλησίασε να δει τι συμβαίνει, γιατί καίγεται αυτή η βάτος και δεν κατακαίγεται, τότε του φώναξε ο Θεός εκ μέσου της βάτου στην οποία έστρεψε το βλέμμα του να την παρατηρήσει. Πάλι κάνω παρένθεση, αλλά είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη να στρέφουμε το βλέμμα μας, να παρατηρήσουμε γιατί ο Θεός λέει ότι ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός. Εάν στρέψεις να παρατηρήσεις και να εξητήσεις γιατί τον λέει ζωντανό, τότε θα ζωντανέψει ο Λόγος του Θεού μέσα σου. Γιατί τον λέει ενεργό, θα αρχίζει να ενεργείται καθώς θα τον πιστεύεις. Όταν στην προσευχή, στο ταμείο σου γονατίζεις και πιστεύεις αυτό που λέει ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, ότι εν το κρυπτό ο Πατέρας σου θα σου αποκαλυφθεί και περιμένεις να δεις από πού θα σου αποκαλυφθεί, εκεί θα σου αποκαλυφθεί ο Πατέρας, ο αιώνιος, ο ύψιστος, ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα. Αν πας στην προσευχή, πρώτα στο Λόγο του Θεού, για να διαβάσεις ένα κεφάλαιο και να πεις διάβασα, τίποτα δεν θα γίνει. Και αν πας στην προσευχή γεμάτος αιτήματα να του πεις του Χριστού τι να κάνει, τίποτα δεν θα γίνει. Θα σ' ακούσει για να σε βοηθήσει να πιστέψεις, αλλά δεν θα δεις τη δόξα του. Αν πιστέψεις το Λόγο του Θεού, θα βλέπεις τη δόξα του Θεού. Καθώς λοιπόν έστρεψε να παρατηρήσει ο Μωυσής, τότε εβόησε, και μ' αρέσει η λέξη, φώναξε δυνατά ο Θεός. Καλά, δεν μπορούσε να του ψιθυρίσει. Χρειαζόμαστε δυνατά τη φωνή του Θεού. Εβόησε ο Θεός εκ μέσου, εφώνησε ο Θεός προς αυτόν εκ μέσου της βάτου και του είπε «Μωυσή, Μωυσή». Θυμηθείτε, «Σαούλ, Σαούλ». Κάποτε εφώνησε στον Σαούλ που έγινε ο Απόστολος Παύλος, αλλά όταν τον έφερε στο απόλυτο μηδέν να μην βλέπει, καθώς φως υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου άστραψε, και τότε άκουσε τη φωνή του ο Σαούλ, και ακούγοντας τη φωνή του άλλαξε η ζωή του. «Μωυσή, Μωυσή». Ο δε είπε «Ιδού εγώ». «Μην πλησιάσεις εδώ, λύσε τα υποδήματα εκ των ποδών σου, διότι αυτός ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι γη Αγία. Εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Και ο Μωυσής πέθανε από το φοβό του. Έκρυψε το πρόσωπο αυτού ο Μωυσής, διότι εφοβήθη να βλέψει προς τον Θεό. Κατάλαβε, εδώ είναι ο Θεός. Και όταν καταλαβαίνεις ότι εδώ είναι ο Θεός, τότε έρχεται φόβος. Αν δεν έχει έρθει φόβος στην καρδιά σου, ποτέ δεν έχεις καταλάβει ποτέ την παρουσία του Θεού. Στην παρουσία του Θεού δεν μπορείς να μη φοβηθείς. Αλλά θα έρθει όταν την εξητήσεις. Και είναι ένας όμορφος φόβος αυτός της παρουσίας του Θεού. Θέλεις να κρυφτείς, να ανοίξει η γη να σε καταπιεί. Γιατί τι είναι αυτός ο φόβος? Είναι ο φόβος και το δέος του Αγίου Θεού. Είναι η επίγνωση της αμαρτωλότητος του ανθρώπου. Είναι η αδυναμία του ανθρώπου μπροστά στον παντοδύναμο Θεό. Είναι τα δύο άκρα, το τέλειο και το άχρηστο, που έρχεται κοντά και το άχρηστο δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στο τέλειο. Πάσης μορφής άχρηστο.
σε αδυναμία, σε αμαρτία, σε λάθη, σε απελπισία, σε απιστία πάσης μορφής άχρηστο. Ο Θεός όμως είναι τέλειος, είναι Άγιος και είναι Θεός αποκαλύψεως. Δεν είναι Θεός που τον γνωρίζει ο άνθρωπος, είναι ο Θεός που αποκαλύπτεται στον άνθρωπο για να τον γνωρίσει ο άνθρωπος. Δεν μπορείς να τον διαβάσεις και να τον γνωρίσεις. Δεν μπορείς να σπουδάσεις θεολογία για να γνωρίσεις τον Θεό. Δεν μπορείς να πηγαίνεις σε πανεπιστήμια για να σου αποκαλυπθεί ο Θεός. Δεν τον γνώρισε το Θεό όταν ήταν πλήρης σοφίας την περίοδο της Αιγύπτου ο Μωυσής. Τον γνώρισε όταν ήταν εντελώς άδειος ο Μωυσής. Γι' αυτό ο Χριστός φωνάζει, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου δεν μπορεί να έρθει αν δεν απαρνηθεί τον εαυτό του. Αν δεν γεννώσει τον εαυτό του από τη δόξα τη δική του. Δεν μπορεί να έρθει πίσω μου αν δεν πάρει το σταυρό του, τον οδυνηθισμό του Χριστού. Τότε μόνο μπορεί να περπατήσει στα βήματά μου και να με ακολουθήσει. Και όταν τον είδε ο Θεός φοβισμένο, τρομοκρατημένο, κρυμμένο στην παρουσία του, του αποκαλύπτει τα σχέδιά του και το θέλημά του και τι συμβαίνει. Γιατί ο Μωυσής ο άνθρωπος δεν ξέρει τι συμβαίνει στον πνευματικό κόσμο. Δεν ξέρει τι συμβαίνει δίπλα του. Δεν ξέρει τι συμβαίνει πίσω από τον τοίχο. Και ο Μωυσής δεν ξέρει τι συμβαίνει στο λαό Ισραήλ. Δεν ξέρει ότι, το λέει στην ομολογία του και στο κήρυγμά του ο Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας, ότι του είπε ο Θεός, πέθαναν αυτοί που ζήταγαν την ψυχή σου. Και του αποκαλύπτει τις προθέσεις του, λέγοντας «Ιδών, Ιδών». Έτσι λέει το κείμενο. Έστρεψα να δω και είδα. Ιδών, είδων την ταλαιπωρία του λαού μου του εν Αιγύπτο και άκουσα την κραυγή αυτών εξαιτίας των εργοδιοκτών και εγνώρισα την οδύνην αυτών. Τρία πράγματα. Έστρεψα το βλέμμα μου και είδα την ταλαιπωρία του λαού μου. Έστρεψα τα αυτή μου και άκουσα την κραυγή του λαού μου και γνώρισα τον πόνο της ψυχής τους, την οδύνη τους. Γι' αυτό και κατέβηκα για να ελευθερώσω αυτούς εκ της χειρός των Αιγυπτίων. Κατέβηκα στο επίπεδο του λαού μου για να τους ελευθερώσω και να τους αναβιβάσω. Κατεβαίνει ο Θεός, συναντάει το λαό του και τον ανεβάζει. Τότε εις γην καλήν και ευρύχωρον, εις γην ρέουσα γάλα και μέλι. Κατέβηκα στην Αίγυπτο για να τον αναβιβάσω στη γη της επαγγελίας. Τώρα δε ακόμη περισσότερο. Κατέβηκε ο Χριστός στη γη και μέχρι εσχάτων του Άδη για να ανεβάσει το λαό του έως του ύψους του ουρανού στο θρόνο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί αν δεν κατέβει ο Θεός, εσύ και εγώ δεν ανεβαίνουμε. Πρέπει να κατέβει ο Θεός για να ανέβουμε εμείς. Αν δεν κατέβει ο Θεός, όλο θα κατεβαίνουμε εμείς. Αλλά κατέβηκε ο Θεός όταν έκραξαν, όταν εβόησαν, όταν ζήτησαν βοήθεια από το Θεό. Είναι όμως και ένας άλλος τρόπος πιο εύκολος. Βεβαίως όταν βρισκόμαστε στην απόλυτη αδυναμία και αδιέξοδο, κράζουμε στο Θεό και μας ακούει ο Θεός. Αλλά στον Ιερεμία είπε ο Θεός, κράξε και θα σου αποκαλύψω θαυμάσια. Μπορείς να κράξεις στην απελπισία σου,
διαπίστεως στο Θεό, μπορείς να κράξεις και στην ευημερία σου διαπίστεως το Λόγο Του. Αν κράξεις θα σ' ακούσει και θα σου αποκαλύψει μυστήρια. Κράζω επειδή έφτασα στο απόλυτο μηδέν, θα μ' ακούσει ο Θεός. Κράζω επειδή θέλω να γνωρίσω το Θεό, θα μ' ακούσει ο Θεός. Το μυστικό είναι να κράξουμε στο Θεό. Τι θα πει κράζω? Βγάζω την ψυχή μου. Κύριε Ιησού ελθέ. Πότε θα έρθει ο Χριστός να παραλάβει την εκκλησία του? Όταν η εκκλησία θα φωνάξει Κύριε Ιησού ελθέ. Και όταν το Πνεύμα το Άγιο θα φωνάξει Κύριε Ιησού ελθέ. Ελπίζω τότε όσους αξιώσει ο Θεός να είμαστε εκείνες τις μέρες, να κράξουμε διαπίστεως το Λόγο Του και όχι εξαιτίας ταλαιπωρίας που θα επιτρέψει ο Θεός αν δεν κράξουμε με πίστη στο Λόγο Του. Σήμερα να εκπαιδευόμαστε στο κράξιμό μας προς το Θεό για να είμαστε εκείνη την ημέρα γνώστες πως κράζουνε Κύριε ελθέ να με παραλάβεις και εμένα. Και το κράζω, το ξαναλέω, δεν σημαίνει προσεύχομαι με κοιλιά γεμάτη, με το μυαλό μου να στρέφεται στα καλά και στα κακά αιτήματά μου. Με πρόθεση να λέω στο Θεό τι να κάνει, αλλά κράζω με νηστεία, με προσευχή. Αδειός και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Και ο Θεός με τα βεβαιότητας θα μ' ακούσει. Μην περιμένουμε να μας φέρει στην ταλαιπωρία, να τρέξουμε τώρα να κατεβάσουμε την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Και τώρα απευθυνόμενος στο Μωυσή, αφού το εξήγησε για ποιο λόγο τον επισκέφθηκε εξαιτίας της κραυγής του λαού Ισραήλ, τώρα του λέει και το μεγάλο του μυστικό. Έλα λοιπόν Μωυσή τώρα, γιατί σκοπεύω να σε αποστείλω στο Φαραώ για να εξαγάγεις, όπως σου είχα πει πριν 40-50 χρόνια, το λαό μου, τους Ιησούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου. Και ο Μωυσής ακούει και κοιτάει τον εαυτό του. Φωσκός στα πρόβατα του Φαραώ, του Ιωθόρ, 80 χρονών. Και του λέει ο Θεός, έλα, θα σε στείλω στο Φαραώ για να βγάλεις το λαό μου Ισραήλ από την Αίγυπτο. Και λέει, Κύριε, λάθος κάνεις, ποιος είμαι εγώ? Δεν με βλέπεις καλά? Ποιος είμαι εγώ που θα με στείλεις στο Φαραώ? Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ξέρεις ποιος είναι ο Φαραώ? Ο Φαραώ είναι ο πλανητάρχης. Είναι σαν να έρθει να σου πει ο Θεός, τώρα θα σε στείλω στον Τσίπρα, λέω. Θεός να τον ευλογήσει τον άνθρωπο και να του δίνει σοφία. Και δεν μιλάμε για Τσίπρα, μιλάμε για Φαραώ. Ποιος είμαι εγώ, Κύριε, που θα με στείλει στο Φαραώ? Με βλέπεις καλά? Πώς είμαι ντυμένος, τι ρούχα φοράω? Τσομπάνι. Τι κρατάω στα χέρια μου? Γλίτσα. Τι μυρίζω? Προβατήλα. Πού να βρω τη δύναμη? 80 χρονών είμαι. Ποιος είμαι εγώ, Κύριε, που θα με στείλεις? Και έχει δίκιο που το λέει. Γιατί βλέπει τον εαυτό του. Βλέπει τα χάλια του. Βλέπει την αδυναμία του. Τι είναι αυτό που μου λες, Κύριε? Και η απάντηση είναι απόλυτη και τέλεια. Βεβαίως. Δεν θα πας μόνος σου. Εγώ θα είμαι μαζί σου.
Και πρέπει να βεβαιωθείς, σου δίνω και σημείο. Όταν θα τους ελευθερώσεις, γιατί θα τους ελευθερώσεις, σε αυτό το όρος θα έρθεις και θα προσφέρεις θυσία και λατρεία σου σε μένα. Εσύ θα πας, αλλά πας μόνος σου, εγώ θα είμαι μαζί σου. Είναι σαν να έχεις ένα παιδάκι 6 χρονών και να του λες πήγαινε στο σχολείο και να σου λέει πώς θα πάω, πού είναι, ποιο είναι το σχολείο, τι ξέρω εγώ από σχολείο. Καμία μάνα δεν λέει στο παιδί, αν δεν προσήγω και πήγαινε σχολείο όταν είναι νηπιαγωγείο 5 και 6 χρονών. Άρα του λέει, έλα παιδάκι μου, σήμερα θα πάμε στο σχολείο. Τον παίρνει αγκαλιά, του εξηγεί, τον πάει στο σχολείο, τον βάζει μέσα, τον παραδίδει στη δασκάλα και φεύγει. Και μερικές φορές κάθεται και μέσα μέχρι να συνηθίσει. Και αν έχουμε εμείς αυτή τη σοφία για τα παιδιά μας, σκεφτείτε αδερφοί αγαπητοί, όταν σου λέει ο Θεός πήγαινε και εγώ θα είμαι μαζί σου, τι σκοπεύει να κάνει. Μεγαλεία θα κάνει. Και ξέρετε γιατί θα κάνει μεγαλεία στη ζωή σου? Γιατί μας έχει, σου έχει και μου έχει υποσχεθεί. Εγώ θα είμαι μαζί σου πάσα στα σημέρας τη ζωή σου μέχρι συντελείας του αιώνος. Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Όπου χρειάζεται θα προπορεύομαι και όπου χρειάζεται θα κάθομαι πίσω σου για να πας εσύ μπροστά. Μη βλέπεις λοιπόν, Μωυσή και αδερφέ μου, την αδυναμία σου, τα χάλια σου, τα λάθη σου. Κοίταξε στο ζωντανό λόγο του Θεού που ο Χριστός σε βεβαιώνει, μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Εγώ θα είμαι μαζί σου πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, όπου και να πας, αρκεί να πηγαίνεις εκεί που εγώ σε στέλνω και να λες αυτά τα οποία εγώ θα βάζω στο στόμα σου. Αμήν.